Κύριε Κασιώτη, τώρα σε εσάς, από ό,τι φάνηκε, ο γραμματέας ήταν πιο ήπιος. Ο κύριος Τσίπρας είπε, ακούω ότι δεν μας λέτε ίδιους με τους υπόλοιπους, αλλά κόπηκε αυτό που λέει η Χριστίνα, κάθε γέφυρα συνεργασίας ή ψήφο ανοχής οπουδήποτε. Το έκανε ξεκάθαρο ο κύριος Κουτσούμπας. Και αυτό που έγινε και ξεκάθαρο και στο λαό χθες, είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ εδώ και χρόνια, ότι έχουν μια κοινή στρατηγική, ένα κοινό πρόγραμμα. Αυτό έγινε ξεκάθαρο. Εμείς ποτέ δεν λέγαμε ότι είναι ίδιοι. Λέγαμε ότι έχουν κοινή στρατηγική, κοινό πρόγραμμα. Και το κοινό τους πρόγραμμα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει πολλά προαπαιτούμενα. 350 προαπαιτούμενα είναι το επόμενο διάστημα, το οποίο θα περάσουν πάνω από τη ζωή του λαού μας. Είναι οι δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ευρωπαϊκά εξάμεινα, όπως είναι γνωστό. Είναι η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, οι εξοπλισμοί. 700 ευρώ το χρόνο πληρώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης για το ΝΑΤΟ, για τις επεμβάσεις που γίνονται για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Είναι λοιπόν οι δεσμεύσεις απέναντι στο κεφάλαιο για φτηνή εργατική δύναμη, προκειμένου να γίνουν επενδύσεις στη χώρα μας. Αυτή είναι η γραμμή τους, η στρατηγική τους, και αυτό αποκαλύφθηκε και χθες μέσα από τη συζήτηση. Το ΚΚΕ. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο γραμματέας ποιο ήταν? Το μήνυμα είναι ότι εδώ θα υπάρχει οπωσδήποτε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, μπορεί να γίνει και από τώρα, και ότι ο λαός θα πρέπει να δει πώς θα είναι δυνατός με ένα ισχυρό ΚΚΕ που θα είναι δίπλα του, ανυπότακτο όπως ήταν πάντα και αδιάλειπτα κοντά του, για να μπορέσει να κάνει αντιπολίτευση. Τώρα που έχουμε απλή αναλογική, λέει εγώ δεν συμφωνώ να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας. Ακούστε. Απλή αναλογική με αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν γίνεται. Ακούστε, είναι άλλο πράγμα η απλή αναλογική και άλλο πράγμα να κάνεις κυβέρνηση με κάποιους οι οποίοι υπηρετούν άλλα συμφέροντα πέρα από αυτά που εσύ σαν κόμμα υπηρετείς. Εμείς λοιπόν λέμε καθαρά ότι είμαστε ένα κόμμα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και θέλουμε αυτοί να βάλουν μπροστά τις ανάγκες τους και αγωνιζόμαστε οι ανάγκες οι δικές τους να ικανοποιηθούν και όχι τα κέρδη. Είναι συνισταμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ πουθενά δηλαδή? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, έχει και μια πείρα ο λαός από τη διακυβέρνηση που έκανε. Που λέει τώρα ότι δεν ήταν δική της αυτή η πολιτική που ακολούθησε, αλλά ήταν της Τρόικα. Όμως, ωστόσο, εδώ υλοποίησε τα πάντα το προηγούμενο διάστημα. Έκανε, για παράδειγμα, τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς. Έκανε, για παράδειγμα, αυτό το ιδιώνυμο αδίκημα, το να σταθείς απέναντι σε έναν πληστηριασμό, να μην ξεσπεδωθεί ένας άνθρωπος. Και φαντάζομαι ότι αυτό το ιδιώνυμο αδίκημα που έκανε. Αυτά δεν λέει το και ο κύριος Τσίπρας. Γιατί δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και να τα εφαρμόσετε? Γιατί έχετε ένα πρόγραμμα, και σε αυτό δεν απάντησε χθες ο Γενικός Γραμματέας. Εάν δεν μπείτε στην κυβέρνηση, πώς θα εφαρμοστεί? Το να το έχετε μόνο στα χαρτιά, τι νόημα έχει? Είναι χρήσιμο, αλλά... Και τώρα είναι η απλή αναλογική, δεν υπάρχει δικαιολογία, κυρία, που λέγανε παλιότερα. Κοραή, ότι το σύστημα αυτό δεν μας ευνοεί. Θα σας πω. Κυρία Κοραή, το πρόγραμμά μας είναι στην αντίπερα όχθη από ότι τα προγράμματα των υπολείπων. Η αγωνία και η ανησυχία που έχει σήμερα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ είναι πώς θα εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η αγωνία που έχει το ΚΚΕ είναι πώς θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού, οι οποίες τσακίζονται για να μπορέσει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Υπάρχουν αντίθετα λοιπόν προγράμματα και εμείς είπαμε ότι θα είμαστε στην αντιπολίτευση, γιατί και ο λαός θα είναι στο καναβάτσο αυτής της πολιτικής, της ανεργίας, των μισθών πείνας, των συντάξεων πείνας, των πληστηριασμών και όλα αυτά. Και εμείς θα είμαστε οργανωτές των αγώνων. Ήδη μας πιέζουν πάρα πολύ. Η είδηση έχει να κάνει ότι ο εχθές αναθεώρησε ο κύριος Κουτσούμπας, δεν είναι ίδιος ο Μητσοτάκης. Το είπαμε αυτό. Το κοινό πρόγραμμα. Αυτό το λέγαμε πάντα. Δεν το λέμε τώρα, το λέγαμε πάντα. Και χθες δώσανε εξετάσεις όλοι. Είναι προσωπική. Και περάσανε από το μεγάλο κεφάλαιο ότι μπορούν να κυβερνήσουν μαζί. Το θέμα είναι ο λαός θα κάνει. Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ. Ο λαός θα κάνει.